γιατρών τσάμπουδιψα στη βρύση. Κι όποιος λακών ανοιχτών πρέπει να βοηρήσει. Δουλειά για την κοτσάκαρη, τα δράχτην και το νήμα. Κι έλειψε που το ψήσικο να με σε βρει το κρίμα. Σε κρεμάσω. Άμο φορτώνει πόσο σου τα να του να φορτώσει. Κι ανά θεμάν τον που γρωστεί τσαπούσι να πιερώσει. Τρίτη ημέρα μπόφευκε δουλειά να με αρκέψεις. Να με σου ζεις τα πόδια σου πρίχου καβαλίτσεψεις. Να ξέρεις εις την άστοσα φελά και το χαλάζει. Κι είναι η φιμπρή να γεννηθεί της πεθεράς η μοιάζει. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε και απόψε στην εκπομπή Προσωπικότητες εδώ στην τηλεόραση Capital. Λοιπόν, τι να πούμε τώρα, αυτό το μίξ της παράδοσης μαζί με το καινούριο τον ρυθμό και φυσικά Μιχάλης Χατζημιχαήλ εδώ κοντά μας, μουσικός, τραγουδιστής αλλά και ένας άνθρωπος μελετητής της κυπριακής παραδοσιακής μουσικής. Ευχαριστώ έτσι πολύ Άγγελε για την πρόσκληση καταρχήν. Μεγάλη μου τιμή που νέοι άνθρωποι όπως είσαστε εσείς να με προσκαλούν στις εκπομπές τους. Θέλω να πω ότι οι παροιμίες του λαού κυκλοφόρησαν πριν 10 χρόνια. Ναι, ναι. Αυτά τα 10 χρόνια είναι από τα τραγούδια που είναι πολύ ψηλά στις προτιμήσεις των ακροατών σε ραδιοφωνικές εκπομπές που παίζουν κυπριακά τραγούδια. Και ακόμα πρέπει να πω ότι το έχουν στο ρεπερτόριο τους και πολλοί, όχι μόνο παραδοσιακοί τραγουδιστές, αλλά και λαϊκοί τραγουδιστές που τραγουδούν στα διάφορα νυχτερινά κέντρα. Και τούτο είναι μεγάλη χαρά για μένα. Βέβαια, ο νεαρός σήμερα, ο DJ ο Πιέτρο, ο Πέτρος Πέτρο από την Αραδίπου, με τον οποίο δεν γνωριζόμουν πρέπει να πω. Αν και γνώριζα τον πατέρα του από παλιά, που το κατάλαβα εκ των υστέρων, όταν γνωρίστηκα με τον Πέτρο, ήρθε στο σπίτι μου, ήταν τόσο ενθουσιασμένο να προχωρήσει να κάνει τούτον το remix. Ήταν πολύ καλή ιδέα του, φτιάξε μια πολύ καλή ορχήστρα και ξανααναζωογονήθηκε το τραγούδι. Δηλαδή ξαναήρθε στο προσκήνιο και πέρασε ήδη περισσότερο από ό,τι είχε περάσει προηγουμένως εις τους νέους. Και θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά για αυτήν την ιδέα που είχε. Εγώ να σας πω ότι βλέποντας το στο YouTube έχει δεκάδες χιλιάδες views, shares και comments στο συγκεκριμένο βίντεο. Πράγμα που σημαίνει ότι μπήκε στη διαδικασία να γίνει trendy και viral. Δηλαδή να αγαπηθεί και από την νεολαία, που είναι σημαντικό. Εγώ θέλω να σας πω, Άγγελε, ότι το πρώτο οι παροιμίες του λαού όπως το είχα εγώ δισκογραφήσει, βέβαια το είχα δισκογραφήσει με μια ορχήστρα από 20 παραδοσιακά όργανα. Δεν ήταν απλά ένα βιολί και ένα λαούτ. Ήταν μεγάλη ορχήστρα. Από μια τηλεοπτική εκπομπή που κάποιος το πέρασε στο YouTube, έχει πάνω από 400.000 τόσο περίπου views. Τώρα όμως σε ελάχιστο χρόνο πέρασαν τις 150.000 και πάει σε ελάχιστο χρόνο. Που πιστεύω ότι θα ανέβουν πολύ ψηλά οι αυτό views. Σημαίνει ότι ο κόσμος όταν του δώσεις κάτι το οποίο είναι φρέσκο αλλά έχει και μια παράδοση μέσα θα το τιμήσει, έτσι. Ναι, και νομίζω όμως οι πρωτότυπες ιδέες ότι είναι αυτές, ό,τι και αν κάνουμε στη ζωή μας, οι πρωτότυπες ιδέες είναι αυτές που μετρούν. Σίγουρα. Και είναι ευρηματικός ο στίχος του. Καταρχήν ξεκίνησα να παίξω με τις παροιμίες. Τις περισσότερες προσπάθησα να τις τερκάσω εγώ, να κάνω εγώ τις ομοιοκαταληξίες, διότι δεν είχα. Κάποιες επρόσθεσα εγώ. Και όταν είμαι στο μπάλκον και τραγουδώ στον κόσμο κάτω, συμπληρώνω, λέω εγώ τη μισή παροιμία και συμπληρώνει ο κόσμος κάτω. Οπότε γίνεται ένας διάλογος με το κοινό. Τούτον το πράγμα φαίνεται ότι πέρασε πάρα πολύ στον κόσμο και τους ευχαριστώ πάρα πολύ.
Λοιπόν, να χαιρετήσουμε και όλους τους φίλους που μας παρακολουθούν δορυφορικά από τη δορυφορική εκπομπή του ΡΙΚ, τους αποδήμους μας, οι οποίοι είναι κοντά στην παράδοση, ίσως και περισσότερο από εμάς εδώ στην Κύπρο. Έτσι. Ναι, και νομίζω και εσείς το ξέρετε, γιατί έχετε δώσει παραστάσεις έτσι στο εξωτερικό, ναι, αρκετές. Πάρα πολλές. Mm-hmm. Έχω γυρίσει πάρα πολλές χώρες. Θέλω να πω ότι μέσω της παραδοσιακής βραδιάς, mm-hmm, που ήμασταν στο ΡΙΚ και την μεταδίδει δορυφορικά σε όλον τον κόσμο. Ακριβώς. Παίρνουμε μηνύματα από όλα τα μήκη και, mm-hmm, πλάτη του πλανήτη. Δηλαδή, παίρνουμε μηνύματα από το Τορόντο του Καναδά, από το Βανκούβερ, από τη Νέα Νιόρκη, από την Νότια Αφρική. Mm-hmm. Από τη μεγαλύτερη πόλη της Κύπρου που είναι το Λονδίνο. Δεν το, έτσι, συζητάμε, από την Αγγλία, mm-hmm, πάρα πολύ. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι σαν να είμαστε στην εκεί, Κύπρο. Από το Ελσίνκι της Φιλανδίας, από το Στοκχόλμη της Σουηδίας, δηλαδή από παντού, από τη Γαλλία, από το Παρίσι, mm-hmm, από την Ντιζόν. Επειδή εγώ παίρνω τα μηνύματα, mm-hmm, και τα βάζω κάτω και εντυπωσιάζομαι που πόσο κόσμος παρακολουθεί. Ο κόσμος αγαπάει αυτό το πράγμα και του το δίνεται. Ήδη βλέπουμε κάποια πλάνα από την εκπομπή Παραδοσιακή Βραδιά με την Άντρη Καραντώνη και εσάς και όλους αυτούς που φιλοξενείτε, που προσπαθούν έτσι να κάνουν, ναι, και να μπουν στην παράδοση. Όμως βλέπω ότι φαίνεται και νέο κόσμο, ο οποίος δεν έτυχε να καμιά φορά να κάνει τσατιστά ή να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο μουσική. Κάνουν μια προσπάθεια. Αλλά κάνουν μια προσπάθεια, ναι, και εσείς έτσι τους... Η προσπάθεια εκτιμάται. Εγώ θέλω να πω όσον αφορά την παραδοσιακή βραδιά, ότι επειδή έχω την ευθύνη του στησίματος της εκπομπής, mm-hmm, θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν τον παραγωγόν, τον, mm-hmm, Νίκο τον Καλίνη, mm-hmm, που με εμπιστεύτηκε απόλυτα για την τιμή. Εκπομπή. Πόσα χρόνια είναι, παίζει. Μπαίνουμε στον 8ο χρόνο. Ήταν και 3 προηγουμένως το παίζουμε Κυπριακά, δηλαδή κλείσαμε σχεδόν μια 12 ετία με τον Νίκο τον Καλίνη. Με την Άντριν Καραντώνη θέλω να πω ότι η συνεργασία μας είναι άψογη. Πιστεύω ότι είναι ό,τι καλύτερο μου έτυχε, mm-hmm, όλα τα χρόνια που είμαι στην Κυπριακή τηλεόραση. Μάλιστα. Είναι σημαντικό όμως να προβάλλονται και από την τηλεόραση αυτά τα πράγματα. Φυσικά πλέον είπαμε και για το YouTube προηγουμένως. Να δούμε έτσι λίγο με ήχο αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι. Έτσι. Η καναβιού τσι λαπιδιού, η αναδιού τσι τάλα, η αναδιού τσι τάλα. Όλε κάμα με τσαρνήθηκα, της μάνας μου το γάλα. Θέλω να σχολιάσω ότι, ναι, παρακαλώ, τούτη μελωδία είναι η λεγόμενη ίσια φωνή, ναι. Είναι αυτή που μας λέει ο Καλλίνικος, ότι ο Θεόδωρος Καλλίνικος, ότι είναι η φωνή πάνω στην οποία επάτησαν όλες οι υπόλοιπες φωνές, mm-hmm. Και τερκάζω κάθε εβδομάδα και καινούργια δυστυχά με διάφορα χορκά της Κύπρου. Και υπάρχει πολύ ενδιαφέρον από τον κόσμο που πιάνω μηνύματα και κρατούμε μια σειρά που θέλουν να ακούσουν το χωριό τους. Ναι, και κρατούμε μια σειρά και περνώ όσα χωριά περνώ μέσα είναι αυτά που ζητά ο κόσμος. Ο κόσμος, ναι, για να κάνει. Έχουμε όμως τηλεφωνικά την παρουσιάστρια της παραδοσιακής βραδιάς, την αγαπημένη την Άντρη Καραντώνη. Άντρη μου, καλησπέρα. Καλώς όρισες. Καλησπέρα και στους δυο σας. Άγγελε, με ευχαριστώ πάρα πολύ που με έχει σήμερα στην εκπομπή, έστω και τηλεφωνικά. Για να μιλήσω για ένα από τους καλύτερους μου συνεργάτες, τον Μιχάλη μας. Μιχάλη μου, καλησπέρα και σε σένα. Άντρη, έχω πει προηγουμένως ότι θεωρώ ότι είσαι ό,τι καλύτερο μου έτυχε στην Κυπριακή τηλεόραση. Σε άκουγε. Άκουσα. Η συνεργασία μας είναι άψογη και θα συνεχιστεί έτσι. Δεν εθολώσαμε ποτέ το νερό μεταξύ μας. Πώς είναι η συνεργασία με έναν άνθρωπο της παράδοσης της μουσικής, Άντρη? Να σας πω την αλήθεια, ο Μιχάλης γενικότερα ένας άνθρωπος ο οποίος πρέπει να δεις το κουμπίν του. Δηλαδή δεν θα πεις ότι είναι και ο πιο εύκολος άνθρωπος για να είσαι μαζί του 24/24. Είμαι σίγουρα ότι γελά τώρα που με ακούει. Ναι, ακριβώς. Παρόλα αυτά, είναι ένας πολύ 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 δοτικός άνθρωπος αν καταφέρεις να τον κερδίσεις. Όταν καταφέρεις να ξεκλειδώσεις έτσι τις δικές του άμυνες, τότε είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σου δίνει τα πάντα. Και το ίδιο του τον εαυτό μπορεί να σου το δώσει. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να σου μάθει πάρα μα πάρα πολλά πράγματα. Εγώ πάντα του λέω, δεν ξέρω πού φορτίζεσαι. Ποτέ η μπαταρία του δεν κάθεται το Μιχάλη. Η αλήθεια είναι αυτή. Είναι συνεχώς με όρεξη. Mm-hmm. Αγαπά πάρα πολύ αυτό που κάνει.
Και με έμαθαν και έναν ότι αυτό που μπορεί να κάνει σήμερα, μην το αναβάλει για αύριο. Είναι μια πολύ σπουδαία κουβέντα η συγκεκριμένη. Αλλά το έχει σαν μότο τη ζωή του Μιχαλή και αυτό το βοηθάει πάρα πολύ στο να καταφέρνει να φέρνει πέρα όλα αυτά που έχει να κάνει. Γιατί είναι πάρα πολλά αυτά που κάνει ο Μιχαλή. Και μας τραβά και εμάς μαζί του σε, σε αυτόν τον δρόμο ταχύτητα. Είναι on board και εμείς ακολουθούμε. Ευχαριστώ πολύ, Άντρη. Θέλω να πω για την Άντρη. Είναι η καλύτερη μου συνεργάτη, δεν το συζητώ. Αλλά θέλω να πω εδώ τώρα δημόσια στον αέρα ότι ξεκινούμε, έχω ήδη ξεκινήσει Άντρη, για να κάνουμε κυπριακά τραγούδια ειδικά για την Άντρη να δισκογραφήσουμε. Οπα. Ειδικά για την Άντρη. Μάλιστα. Βγάζαμε και ήδη μέχρι το δηλαδή τέλος τώρα. Του χρόνου, ναι. Μέχρι το, πρώτη φορά το λέω τώρα έτσι δημόσια, μέχρι το τέλος του χρόνου Άντρη πρέπει να ετοιμάσουμε τουλάχιστον 7-8 νέα κυπριακά τραγούδια δικά σου πλέον. Για σένα. Είναι τιμή μου να μου το λέει το πράγμα ο Μιχαήλ, ο Χατζη Μιχαήλ. Ξεκινώντας, Άγγελε μου, στην παραδοσιακή βραδιά, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φτάναμε σε αυτό το σημείο της συνεργασίας. Mm-hmm. Πλέον τραγουδάμε σε όλα τα χωριά της Κύπρου. Η αγάπη του κόσμου είναι τεράστια. Το έχω αγαπήσει και εγώ περισσότερον όλων αυτών, γιατί η αλήθεια είναι ότι στην αρχή ήμουν και εγώ λίγο διστακτική. Όλοι μου έλεγαν τι ψάχνεις εσύ, τι γυρεύεις εσύ. Ήμουν πριν 6 χρόνια. Τώρα είμαι 29, είμαι 23 χρόνια, μου έλεγαν τι γυρεύεις εσύ μέσα στην παράδοση τόσο νεαρή. Όμως, Άντρη, εγώ θα σου πω ότι αυτό που ακούω τουλάχιστον με τους νέους τους οποίους συναναστρέφομαι στο πανεπιστήμιο εκεί που είμαι, είναι ότι σε χαρακτηρίζουν έναν άνθρωπο ο οποίος τράβηξε από το χέρι τους πιο νέους της ηλικίας σου σε αυτό που κανένας ίσως δεν κατάφερε προηγουμένως, να τους κάνει να αγαπήσουν την παραδοσιακή μουσική. Η αλήθεια είναι... Και μπράβο και σε σένα και στο Μιχάλη που κάνετε αυτή την εκπομπή, η οποία έχει μεγάλη επιτυχία, αλλά και αυτές τις παραστάσεις που κάνετε σε διάφορους χώρους. Ναι. Στην αρχή, όταν ξεκίνησα την παραδοσιακή βραδιά και όταν έβλεπα, μπήκα και είδα λίγες συνεντεύξεις, τις οποίες έδωσα και έλεγα ότι τέλεια στην αρχή, ότι ήταν το στοίχημα μου να βάλω και, και τους νέους μέσα στην παράδοση. Δηλαδή, βλέποντας με εμένα... με ένα διαφορετικό παρουσιαστικό από αυτό που είχαν όλοι στο νου τους ότι πρέπει να έχεις για να ασχολείς με την παράδοση. Ήταν ένα από τα στοιχήματα που έβαλα και νομίζω ότι προσπαθούμε και καταφέραμε σε κάποιο βαθμό να το κερδίσουμε. Και αυτό το αντιλαμβάνεσαι βλέποντας και τις συμμετοχές που έχουμε στην παραδοσιακή βράδια τα τελευταία χρόνια. Έχουμε πάρα πολλούς νέους που δεν ντρέπονται πλέον να έρθουν εκεί να καθίσουν και να βγουν νέοι με λαϊκό σπίτι, έστω κι αν είναι 20 χρονών. Mm-hmm. Δεν ντρέπονται να έρθουν να τραγουδήσουν κυπριακά τραγούδια, έστω κι αν είναι 20 χρονών. Και αυτό είναι ένα πολύ πολύ μεγάλο στοίχημα που είχαμε βάλει και νομίζω ότι το κερδίσαμε. Σίγουρα. Και μας δίνει και εμάς έτσι δύναμη να συνεχίσουμε όλο αυτό. Μάλιστα. Και το καλύτερο παράδειγμα είναι οι δύο νέοι από τους πιο ταλαντούχους που έχουμε στην Κύπρο. Ο Δημήτρης ο Μεσημέρης και ο Στέφανος ο Πελεκανής που έχουν τραγουδήσει πάρα πολλά κυπριακά τραγούδια στην εκπομπή μας, αλλά όπως βλέπω έχουν και στο ρεπερτόριο τους και κάνουν συναυλίες και τα τραγουδούν. Αν δεν να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι ετοιμάσαμε και ένα τραγούδι με τον Μιχάλη τον Βιολάρη, η ορχήστρα είναι έτοιμη και σε περιμένει να μπει στο στούντιο να το τραγουδήσεις. Βεβαίως, την ενημερώνεις στον αέρα, τι θα κάνετε. Ναι, βέβαια, στον αέρα. Στον αέρα. Άντρη, σε δεσμεύεις στον αέρα, τι να κάνουμε. Είναι δεσμευμένη εδώ και καιρό με το σύγχρονο. Α, οκ, δεν τη δεσμεύω, δεσμεύομαι εγώ να τα κάνω αυτά. Μάλιστα. Άντρη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την παρέμβασή σου. Εύχομαι κάθε καλό και καλά τραγούδια και περνάς και πολύ ωραία, έτσι φαίνεται και... ότι έχει μια πολύ θετική ενέργεια εκεί. Η Άντρη πρέπει να πω, Άντρη μου θέλω να πω ότι ως τραγουδίστρια τώρα, όχι ως παρουσιαστρία, τα κυπριακά τραγούδια που έχεις αγαπήσει ιδιαίτερα, τα ερμηνεύεις καταπληκτικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και είμαι ενθουσιασμένος γι' αυτό. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Καλό βράδυ, Άντρη. Καλή συνέχεια. Παραδοσιακή βραδιά από τη νέα σεζόν. Να αρχίσει εκεί να καθίσεις να περάσουμε όμορφα. Μάλιστα. Να σε περιμένουμε, Άγγελε. Ναι, να το κανονίσουμε. Όχι, θα το προσπαθήσω και αυτό. Εγώ δεσμεύτηκα στον ένα. Πρέπει να δεσμευτείς και εσύ. Θα το κανονίσουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια σου, Άντρη. Τι όμορφα πράγματα να έχεις έτσι ωραίους συνεργάτες, να περνάς όμορφα και να περνά και πολύ γρήγορα η ώρα εκεί
και βγάζετε μια θετική ενέργεια προς τον κόσμο. Άμα έχεις έτσι πλάσματα και έτσι συνεργάτες, ευτυχισμένος παρπατείς μέσα στη ζωή στις στράτες. Μάλιστα. Ήμουν σίγουρος ότι κάποια στιγμή θα το ακούγαμε γι' αυτό, σίγουρα. Να γνωρίσουμε όμως και λίγο τον Μιχάλη. Έτσι, ναι. Γεννήθηκε στο Φρέναρος. Εγώ να πω ότι κατάγομαι, ναι, στο Φρέναρος, mm-hmm. κατάγομαι από αγροτική οικογένεια. Mm-hmm. Γεννήθηκα δηλαδή μέσα στα χωράφια. Γι' αυτό εγώ λέω ότι μέσα στα χωράφια μου πει ο Περβολάρης γεια σου, εσάν να μου πένω ο Θεός τα πάντα δικά σου. Mm-hmm. Ο Περβολάρης αν μου πει ώρα καλή σου γήτο, εσάν να ακούω τραουθκές και ψαλμουθκές και ζήτω. Η μάνα που με γέννησε πάντα ελάλε μου το ότι μυρίζει ο τόπος μας πιθκιάβλην και λαούτο. Η μάνα που με γέννησε ελάλε μου το πάντα ότι μυρίζει ο τόπος μας μερσίνη και λουβάντα. Δεν μπορώ να ξεχάσω την καταγωγή μου. Και όταν λέω κατάγομαι από αγροτική οικογένεια, είναι σαν να λέω ότι κατάγομαι από βασιλική οικογένεια. Δηλαδή τόσο πολλά είμαι δεμένος με τη γη. Πρέπει να σας πω ότι σήμερα έχω ένα μεγάλο περβόλι και είμαι κάθε μέρα, πρέπει να βρω 2 ώρες, αν δεν έχω χρόνο την ημέρα ή το βράδυ, πάω το πρωί η ώρα 5. Η ώρα 5 είμαι μέσα στο περβόλι, μέχρι τις 7-8 να ποτίσω τα δέντρα που έχω, γιατί έχω πάνω από 1000 δέντρα. Τι δέντρα έχετε? Έχω 560 μαντόρες, 310 ηλιές και φυτεύω για τα φθαρτά μου. Τις κολοτσιές, τις ντομάδες, τα... Άρα είναι τα αυθεντικές γεύσεις αυτές. Αυθεντικές, ωραίες γεύσεις. Μάλιστα. Και μόνο χώμα και νερό. Δεν βάλω ούτε λίπασμα, ούτε ψεκάσματα. Τίποτα. Τίποτα. Χώμα και νερό μόνο. Άρα αγαπάτε τη γη, αγαπάτε τη μουσική, αγαπάτε την Κύπρο. Όμως οι σπουδές που έχετε κάνει δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ξέρουμε το Μιχάλη Χατζη Μιχάλη σήμερα. Το 1979 πήρα πτυχίο από την Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών της Αθήνας, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Έκανα μάλιστα ειδίκευση στη στατιστική. Αλλά από το δεύτερο έτος πρέπει να σας πω ότι κατάλαβα ότι δεν θα ασχοληθώ με τα οικονομικά. Ήξερα ότι θα ασχοληθώ με κάτι άλλο. Όχι με τα οικονομικά. Η στατιστική δεν είναι και εύκολο πράγμα. Ναι. Ενώ για κάποιους. Επειδή ξεκίνησα να τραγουδώ στην Αθήνα και τότε ήταν αμέσως μετά τον πόλεμο, όταν πήγα εγώ το 1975. Mm-hmm. Γιατί πρέπει να πω ότι είμαι τη σειρά του πολέμου που λέμε, γιατί υπηρέτησα 38,5 μήνες συνεχούς στρατιωτικής θητείας. Και πολέμησα στην Αμόχωστο. Όταν πήγα λοιπόν στην Αθήνα, ήταν η εποχή που η Κύπρος επουλούσε, να το πω έτσι. Και όλοι θέλουν να έχουν και έναν Κύπρο να λέει και 3-4 τραγούδια κυπριακά. Mm-hmm. Έτσι ξεκίνησα. Αλλά ήρθαν όλα πολύ βολικά. Δηλαδή, βρέθηκα δίπλα από τον Νίκο Ξυλούρη, να πούμε. Δίπλα από μεγάλους καλλιτέχνες. Ο Νίκος Ξυλούρης για μένα ήταν ο δάσκαλος μου. Γι' αυτόν κράτησα και τη φιλία με τον γιον του. Είμαστε αδερφικοί φίλοι, που δυστυχώς εχάθηκε με το μηχανάκι μέσα στην Αθήνα πριν μερικά 4 χρόνια. Μάλιστα. Με τη γυναίκα του, την κυρία Ουρανία, συνδεόμαστε μέχρι σήμερα, να ανταλλάσσουμε τηλεφωνήματα. Την έχω φιλοξενήσει και στο σπίτι μου. Συνδέθηκα πάρα πολύ. Γιατί με βοήθησε να καταλάβω την αξία της μουσικής παράδοσης του κάθε τόπου. Γι' αυτό αγάπησα και ιδιαίτερα, όπως αγαπώ το κυπριακό τραγούδι, πρέπει να σας πω, αγαπώ την παράδοση της Κρήτης. Mm-hmm. Δηλαδή, με έφερε κοντά στα ριζίτικα τραγούδια, στις μαντινάδες που τις αγάπησα ιδιαίτερα και τις εμελέτησα και τις τραγουδούσα κι εγώ. Μάλιστα. Όμως δεν είναι μόνο με αυτούς. Εγώ βλέπω εδώ από το βιογραφικό σας συνεργασίες με Άννα Βύση, Νένα Βενετσιάνου, Παντελή Θαλασσινό, την Κωνσταντίνα, τον Μιχάλη τον Χατζηγιάννη, ναι, τον Λέκα. Με όλους αυτούς συνεργάστηκα σε συναυλίες και δισκογραφικά με τον Γιώργο Νονταλάρα 2 φορές, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω θερμά, και όλους τους άλλους καλλιτέχνες που μας εδέχτηκαν στις δικές τους συναυλίες κατά βάση, όπως ήταν η Άννα Βύση το 2004 που ήταν στο ΟΓΑΣΥΠΗ με 14.000 κόσμο, όπου πήγα μαζί με την Κυριακού Πελαγία και τραγουδήσαμε μαζί το «Είπα σου χτένεις του Λίο». Έγραψα εγώ τους στίχους που θα τραγουδούσε η Άννα για να απαντά στη μαστόρισσα την Κυριακού Πελαγία που της έλεγε κάποιους στίχους ειδικά για την ίδια. Θα μιλήσουμε και για τη συνεργασία σας μαζί με την Κυριακού Πελαγία σε πολύ πολύ λίγο. Θα μου επιτρέψετε να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό. Κυρίες και κύριοι, διαφημίσεις και σε λίγο δεύτερο μέρος προσωπικότητες με τον Μιχάλη Χατζημιχάλη.
Προσωπικότητες δεύτερο μέρος εδώ στην τηλεόραση Capital. Μιχάλης Χατζή Μιχαήλ, μουσικός, τραγουδιστής, αλλά και ένας άνθρωπος που αγαπάει και μελετάει την κυπριακή παραδοσιακή μουσική, είναι κοντά μας. Λοιπόν, μιλούσαμε για συνεργασίες προηγουμένως και συνεργασίες με αρκετούς. Ένας άνθρωπος όμως, ένας Κύπριος που αγαπάει και εκείνος την κυπριακή μουσική, είναι ο Μιχάλης Βιολάρης. Η συνεργασία μας είναι άψογη με τον Μιχάλη. Ο οποίος είναι κοντά μας και θα πάμε σε ζωντανή σύνδεση με την Χαίρομαι Αθήνα. Ιδιαίτερα. Είναι εκεί κοντά μας ο Μιχάλης Βιολάρης, ο οποίος... Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Μάλιστα. Τέλεια, τέλεια. Μια χαρά, μια χαρά. Γεια σου Μιχάλη. Γεια σου Μιχάλη, γεια σου Κυριακοβίδη. Σας χαιρετώ, σας χαιρετώ. Λίγο τη συνεργασία μαζί με αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος μας μεταδίδει κάθε εβδομάδα και σε όλες τις εκδηλώσεις, τηλεοπτικά κάθε εβδομάδα, μέσα από το ΡΙΚ, αλλά και σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις, την αγάπη που πρέπει να έχει κάποιος για τον τόπο του, για τη μουσική του. Και εσείς το ίδιο φυσικά, άρα νομίζω ότι η συνεργασία σας έδεσε άμεσα, φαντάζομαι. Ένα περίεργο πράγμα, ένα από αυτά που λέμε ότι η χημεία βοήθησε πάρα πολύ. Και όταν πήρα τηλέφωνο τον Μιχάλη πριν τον κορονοϊό, το ρώτησα για ένα βιβλίο ενός ποιητού παλιού, του Γιασίδη. Μου λέει, τι θέλεις? Του λέω, κοίταξε, δηλαδή, δεν έχω μπροστά στο πιάνο έναν ωραίο κυπριακό στίχο για να δουλεύω. Είχα συνεργαστεί και με τον Κώστα Μόντι, με μεγάλους ποιητές μας. Είχα συνεργαστεί με τον Μιχάλη Πασαρδί. Ναι, και κάποια στιγμή λοιπόν έμεινα έτσι. Μου λέει ο Μιχάλης να σου γράψω εγώ. Μου λέει να σου γράψω εγώ. Εγώ νόμιζα ότι θα γράψουμε ένα-δύο τραγούδια, τα οποία παρακαλώ στη διάρκεια του κορονοϊού, μεσούντος του κορονοϊού να πούμε, μέχρι σήμερα έχουμε γράψει 24-25 τραγούδια. Που σημαίνει ότι το ένα έφερνε το άλλο, ρε παιδί μου, δηλαδή στο αεροπλάνο. Όταν έπαιρνα το στίχο, τον δούλευα, δηλαδή, ας πούμε, αυτό με το Οδύστο Μιχάλη Μασιαδία. Ήταν ένα σημαντικό στίχος για τη φιλία τη δική μου και του Μιχάλη προς τον Μιχάλη τον Μασιαδή. Και ήταν μια κάλυψη για μένα, διότι για πρώτη φορά υμνούσα τη φιλία που εξήρε με το ποίημά του ο Μιχάλη. Αυτό το πράγμα με συγκίνησε. Στο αεροπλάνο λοιπόν, μια μισή ώρα, σκεφτόμουν εδώ το πώς ξεκινάει και λοιπά. Μου το έδωσε ο Μιχάλης σε ένα ξενοδοχείο εκεί στη Λάρνακα. Λοιπόν, και το δούλευα στο μυαλό. Όταν ήρθα λοιπόν εδώ στην Ερυθρέα, κάθομαι στο πιάνο προτού βάλω την βαλίτσα σχεδόν στο σπίτι. Για από τόση αγωνία είδα για να βγει αυτό το τραγούδι. Και αφού βγει και το παίρνω τηλέφωνο, μου λέει, έφτασε στην Αθήνα. Του λέω, άκου ένα τραγούδι. Αφού δεν έφτασες ακόμη, πώς έγινε? Είναι έτσι αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι το τέριασμα, η άχνα του ανθρώπου, η άβρα του, το γράψιμό του, ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται, ήταν αυτό το οποίο με προκάλεσε πολύ. Σε όλα τα ποίηματα. Ορισμένες φορές, όπως του είπα, Μιχάλη, αυτός ο στίχος που έγραψες είναι υπεράνω της μουσικής. Δηλαδή, εγώ θα μπορούσα να γράψω καλύτερη μουσική, αλλά ο στίχος σου είναι ανώτερος. Του το λέω. Καμιά φορά όμως που θέλω κάτι καλύτερο από τον Μιχάλη, του λέω, Μιχάλη, να σου πω, έγραψα ένα κομμάτι, του λέω, και προσπάθησε εσύ να μου γράψεις ένα στίχο ο οποίος ήταν καλύτερος από τη μουσική. Και πράγματι, βρήκαμε τον τρόπο έκφρασης, και εγώ του επιτρέπω, ας πούμε, να επεμβαίνει στα μουσικά δρόμενα και εκείνος με μεγάλη εκτίμηση και σεβασμό με αφήνει να δουλεύουμε μαζί στο τηλέφωνο όταν δεν είμαστε στην Αγία Βαρβάρα, ας πούμε, όπου τώρα αποτελεί το κέντρο το χωριό μου και το σπίτι μου γεννήθηκα. Αν δεν είμαστε εκεί, λοιπόν, στο τηλέφωνο γίνονται όλα αυτά. Μάλιστα. Και έτσι έχουμε αυτή τη στιγμή δύο CD, τα οποία ονόμασε ο Μιχάλης και εγώ, συμφωνούσα, συμφώνησα, μία πολύτιμα ένα και μία πολύτιμα δύο,
Μάλιστα. Τα οποία παρακαλώ δεν πωλούνται. Αυτά είναι 24 τραγούδια, τα καινούργια, αυτά που είπαμε, τα παραδοσιακά, τα κυπριακά. Όχι, δεν είναι παραδοσιακά, είναι. Η στίχη του Μιχάλη Καζημιχαήλ. Κυπριακά τραγούδια. Κυπριακά. Έντεχνα κυπριακά. Έντεχνα κυπριακά. Μάλιστα. Και τα να πούμε. Κυπριακά, με μεγάλη συμπάθεια και αγάπη και σεβασμό από τον Τάσο Καρακατσάρη, ο οποίος είναι ένας από τους μεγαλύτερους ενορχιστρωτές που έχουμε εν Ελλάδη και ο οποίος, με τον οποίο ξεκίνησα και όσον ούπο τελειώνω την πορεία μου, είναι ο Τάσος που το 1967 όταν ξεκίνησα στην Πλάκα με την Κέντη Χωματά, ήταν αυτός που μου έπαιζε πιάνο και ο Βασίλης Στενίδης κιθάρα. Πού μπορεί να βρει κάποιος αυτά τα συγκεκριμένα τραγούδια? Αυτά τα συγκεκριμένα πράγματα τα δίνουμε, τα δίνει ο Μιχάλης και εγώ. Κάποια στιγμή θα τα δώσουμε σε ένα φορέα, θα τα χαρίσουμε σε ένα φορέα, ο οποίος, ας πούμε, σε κάποιες εκδηλώσεις του θα τα μοιράζει υποτύπων αντίδωρου για κάποια πράγματα που γίνονται, κάποια μουσικά δρόμενα. Μ' αρέσει καλύτερα, διότι εγώ η άποψη μου είναι ότι εφόσον αυτά τα τραγούδια μπορείτε κι εσείς και όποιος θέλει να μπει στο YouTube και να τα κατεβάσει δωρεά. Μάλιστα. Θέλω να πιστεύω ότι δεν το κάνουμε για αυτόν τον τρόπο, ότι ο Μιχάλης ούτε εγώ είμαστε σε μια ηλικία οριμότητας που θα μπορούμε να προσφέρουμε και εμείς σε μια εκδήλωση, ας πούμε, ρε παιδί μου, θα έρθουν κάποιοι άνθρωποι να μας ακούσουν και θα προσφερθούν 50 CD. Η άποψη μου. Mm-hmm. Σε μια συναπία. Θα προσφερθούν 100 CD. Έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να διαδοθεί και καλύτερα αυτό το καινούριο τραγούδι και αυτά τη δουλειά που κάνατε, έτσι, με πολύ αγάπη. Σας έφερα, Άγγελε, τα έχω στο αυτοκίνητο να σας δώσω. Θέλω να πω για τον Μιχάλη. Μιχάλη, με ακούς? Θέλω να πω ότι ο Μιχάλης, όσον αφορά το στίχο, είναι πολύ δύσκολος. Και θέλω να τον ευχαριστήσω γιατί με βοήθησε να κάτσω πιο προσεκτικά, γιατί κάνω και πολλά άλλα πράγματα. Και βγήκαν πολύ ωραία τραγούδια γενικά, σε στίχο και σε μουσική. Μάλιστα. Και θέλω να τον ευχαριστήσω γι' αυτό. Πολλά. Αλλάζαμε το στίχο από το τηλέφωνο. Ενώ μου κουβέντιαζαν και μου έλεγαν τι αλλαγές θέλει, μέχρι να τελειώσει του έλεγα την αλλαγή. Μάλιστα. Αυτό είναι σημαντική, αυτή η συνεργασία και αυτή η χημεία που δένει. Κύριε Γιωλάρη, είσαστε μπροστά στο πιάνο? Είναι λίγο, σκέφτηκα να γυρίσω, όταν μπείτε κάτι άλλο και πάει κάμερα αλλού, μπορώ να γυρίσω τον υπολογιστή μου προς το πιάνο και να σας παίξω ένα τραγούδι. Μάλιστα. Δεν ξέρω όμως, το σχεδιάζοντας, μπορεί να γίνει αυτό? Θα μπορούσαμε, εντάξει. Ωραία, μπορείτε να δοκιμάσετε και εμείς θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Όταν θα είστε έτοιμος, θα μπορούμε να συνδεθούμε και πάλι. Ναι, μπράβο, είναι μάλιστα. Πολύ καλό αυτό. Μάλιστα, γυρίζω πολύ τον καλό. Υπολογιστή μου. Ναι, εντάξει. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ ωραίο, έτσι, να το δοκιμάσουμε, να δούμε πώς γίνεται αυτό. Ο Μιχάλης είναι πολύ σπουδαίος συνθέτης, για όσους δεν το ξέρουν, γιατί τραγουδούμε με τα κυπριακά του τραγούδια όλοι, το Σκάμπουλο, τη Λεμεσανή, το Πάνω στο Ζικουνάβουνα, αλλά δεν τα τραγούδησαν απλά, έγραψαν τη μουσική σε αυτά τα τραγούδια, που είναι κάτι πολύ σπουδαίο. Το «Έλα να σμίξουμε τα θκιό» είναι δικές του συνθέσεις. Είναι συνθέσεις και είναι τραγούδια τα οποία μένουν στον χρόνο και τραγουδιούνται και αγαπιούνται και όλα αυτά. Από το Ούλα Χαλάλη σου που τραγουδά, δεν υπάρχει άνθρωπος που μιλάει ελληνικά στον πλανήτη που δεν ξέρει το Ούλα Χαλάλη σου, που έγραψε το 1965. Μάλιστα. Το 1965. Νομίζω, από ό,τι με ενημερώνει και ο σκηνοθέτης, είμαστε έτοιμοι να πάμε ξανά στην Αθήνα να ακούσουμε έτσι λίγο. Είμαστε έτοιμοι εμείς, μπορούμε να σας ακούσουμε. Δεν ξέρω πόσο θα ακούγεται από την απόσταση, αλλά μπορούμε να σας ακούσουμε. Λοιπόν. Δεν τον ακούμε όμως τον Μιχάλη τώρα. Τώρα παίζει πιάνο. Κύριε Βιολάρη, παίζει πιάνο. Μάλιστα. Δεν πειράζει. Εμείς θα τον βλέπουμε. Είναι... τι όμορφο όμως, έτσι, γενικά. Ακούγεται τώρα. Μάλιστα. Ακούγεται. Μπορεί να το συνοδεύσετε αν θέλετε. Τέσσερα τρία μουσκοκάρια.
καρκιά. Αυτός ο στίχος, όταν του είπα, έγραψε ένα στίχο που λέει 4 τριαντάφυλλα και 3 μουσκοκάρκια. Καλά μου λέει, πού θα πάει τώρα αυτόν, 4 τριαντάφυλλα και 3 μουσκοκάρκια. Εν οι 7 βαθιές πληγές, πού έχω στα φιλοκάρκια. Έτσι ξεκίνησε. Μάλιστα. Πάρα πολύ όμορφο. Είμαστε, κύριε Βιολάρη, μας ακούτε, είμαστε στον αέρα. Να πούμε ότι είμαστε σε ζωντανή σύνδεση με την Αθήνα και το σπίτι του Μιχάλη Βιολάρη. Τον ακούμε, παίζει το πιάνο. Βλέπεις τους στίχους του που είναι γεννημένοι. Μπράβο, Μιχάλη. Μπράβο. Χειροκρότημα πραγματικά. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ακούστηκε πάρα πολύ καλά και τραγουδούσαμε κι εμείς μαζί σας όσο μπορούσαμε, τέλος πάντων. Ο κύριος Χατζή Μιχαήλ, όχι εγώ. Και το τραγουδά πολύ ωραία η Αντριάννα Κόλια. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι υπέροχα αυτά και πραγματικά είναι μια συνύπαρξη εδώ και των δύο σας που φέρνει έτσι όμορφα αποτελέσματα, πράγματα και δουλειά η οποία βγαίνει με αγάπη και δίνεται απλόχερα στον κόσμο για να συνεχίσει αυτό το πράγμα που ονομάζεται μουσική. Λοιπόν, σας ευχαριστήσω πραγματικά. Σας χαιρετούμε από την Κύπρο. Σας ευχαριστώ για την συνομιλία που είχαμε με τον Μιχάλη. Εγώ έρχομαι στην Κύπρο τις 7 στις 7 και θα βρεθούμε στο χωριό που γεννήθηκα. Ο Μιχάλης, εκτός από την προσφορά που έκανε για μένα στη Μητρόπολη Καμασού και τραγούδησε για την... από το αφιέρωμα που έκανε ο Μητροπολίτης Καμασού, ο κύριος Ισαΐας, έρχεται στην Αγία Βαρβάρα να ενώσουμε τις φωνές μας για να τραγουδήσουμε στην Αγία Βαρβάρα, στο χωριό που γεννήθηκα πριν πάρα πολλά χρόνια. Να είσαι καλά, Μιχάλη. Σε ευχαριστούμε, Μιχάλη μου. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ, κύριε Ακοβίδη. Ευχαριστώ. Καλό Μιχάλη. Βράδυ να έχετε. Ευχαριστούμε. Αφού μας ανάφερε... Γεια σας, καλό βράδυ. Καλό βράδυ από την Κύπρο. Η αντιφώνηση εκεί όμως, είχατε μιλήσει και θα πούμε έτσι λίγο για αυτή την συγκεκριμένη εκδήλωση που έγινε στην Ταμασό, μια βραδιά βράβευσή σας από τον Πανιερότητο Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής κ. Ισαΐα. Είχε γίνει πριν από μερικά χρόνια σε ένα κατάμεστο εκεί χώρο, στο χώρο της Ιεράς Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής στο Επισκοπιό. Πριν τρία χρόνια το 18 ήταν. Πέρασαν για 4 χρόνια. Και να πούμε ότι βραβεύτηκε εδώ ο κύριος Χατζή Μιχαήλ με το ύψιστο τιμητικό δόρημα της Μητροπόλεως που δίνεται σε αυτούς που υπηρετούν τον κυπριακό πολιτισμό, την παράδοση και τη θρησκεία μας. Πρέπει να σας πω ότι μου έκαναν έκπληξη. Εμένα με κάλεσαν εκεί, δεν το ξέρα, δεν το ήξερα. Μας κάλεσαν εκεί ο Πανιερότατος να τραγουδήσουμε μαζί με τον παραγωγό μου, τον κύριο Νίκο Γαλίνη, που φαίνεται και στη φωτογραφία. Ήταν και... Δηλαδή, εξηγήθηκαν ο Πανιερότατος με τον Νίκο Γαλίνη. Το κανονίσαμε. Ότι θα πάμε εκεί να κάνουμε μια συναυλία. Πήρα όλους τους μουσικούς μου εκεί, όλους τους συνεργάτες που έχουμε εκεί. Κάναμε τη συναυλία και ξαφνικά μου ανακοινώνουν ότι είναι μια βραδιά που θα με τιμήσουν. Θέλω να ευχαριστήσω θερμότατα τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής, τον κύριο Ισαΐα, γιατί έχουμε μια πολύ ζεστή συνεργασία αρκετά χρόνια. Όπως βέβαια και τον παραγωγό μου που. Μου έχει τυφλή εμπιστοσύνη. Μόνο ευχαριστώ μπορώ να τους πω. Πάμε να δούμε τι είπε για σας ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής. Παρακαλώ. Ο Μιχάλης Χατζή Μιχαήλ είναι μια μεγάλη ευλογία για την Κύπρο μας. Είναι μια κυβωτός παράδοσης. Είναι φορέας όλων των πολιτιστικών αξιών του τόπου τούτου.
θεωρώ ότι η παρουσία του και η προσφορά του έχουν χαράξει ανεξίτηλα το ιστορικό μουσικό γίγνεσθε του τόπου. Ο Μιχάλης Χατζή Μιχαήλ δεν είναι μόνο μουσικός, δεν είναι μόνο καταγραφέας της μουσικής ιστορίας, είναι ένας και καταπληκτικός τραγουδοποιός με ένα φυσικό μέταλλο το οποίο μας θυμίζει την κυπριακή κλασική φωνή, αυτή την εκλεπτισμένη, η οποία μεταφέρει όλη εκείνη την ιστορία, τους αγώνες, τις αγάπες, τις ομορφιές, τις λύπες, τις χαρές των Ελληνοκυπρίων. Θυμίζει ψαλτήρι, θυμίζει κλασική όπερα, θυμίζει λαϊκό τραγούδι, καλύπτει όλους τους τομείς της μουσικής σκηνής. Είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος, ενάρετος, και αυτό το ήθος που έχει ο ίδιος ως Έλληνας χριστιανός το μεταφέρει και στη μουσική του. Τον ευχαριστούμε γιατί χωρίς τον Μιχάλη πολλές σημαντικές πτυχές της κυπριακής μουσικής και παραδόσεως θα είχαν χαθεί. Τον ευχαριστούμε για την αγάπη του, την προσφορά του και τη συνεισφορά του στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Ο Θεός να τον έχει καλά. Του ευχόμαστε την υγεία. Τον αγαπώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον Μανιερότατο. Για τα πολύ καλά του λόγια που φτάνουν μέχρι το σημείο της υπερβολής λόγω της θερμής μας γνωριμίας και φιλίας. Είναι κάτι και να πούμε αυτό που σας παραδόθηκε ήταν το χρυσεπάργυρο δίσκο, ο χρυσεπάργυρος δίσκος του Αγίου Ηρακλειδίου. Έτσι να το διαβάσω σωστά. Για ακριβώς, να, ναι, είναι σημαντική διάκριση για εσάς. Αυτό που θέλω, γιατί από ό,τι αντιλαμβάνω προχωρούμε και προς το τέλος της εκπομπής. Η ώρα μαζί σας και με τον κύριο Βιολάρη και την Άντρη και το, μιλάμε περνάει τόσο θέλω γρήγορα, να πω το ξέρετε. Γιατί δύο λόγια ακόμα για την Κυριακού Πελαγία. Πρέπει να πω ότι... Και για τους συνεργάτες σας. Πάντα υπάρχει ένας κύριος που είναι δίπλα σας. Εκεί με το βιολί. Είναι ο Σάβα Στεφάνου. Εγώ λέω πάντα για τον Σάβα ότι με τον Σάβα δεν συμφωνούμε σε τίποτα. Γι' αυτό και συνεργαζόμασταν 31 χρόνια. Μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, καλό. Κυριακού Πελαγία. Κυριακού Πελαγία, όταν την πρωτοπήρα στο στούντιο, η Κυριακού Πελαγία δεν ήταν μια τραγουδίστρια. Ήταν μια αγρότησα που τραγουδούσε. Μια αγρότησα που τραγουδούσε στο παραλίμνη μόνο, σε γαμήλιες δεξιώσεις, εκεί που στολίζουν ύφη γαμπρών ή στις εκδηλώσεις που γίνονταν το Πάσχα. Εγώ από μικρός όταν πήγαινα στο παραλίμνη τις μέρες του Πάσχα, με έπαιρναν οι γονείς μου, την άκουα που τραγουδούσε. Και όταν ήταν 60 χρονών την πρωτοπήρα στο στούντιο, 60 χρονών. Την επήρα από το χωράφι εκείνη την πρώτη ημέρα. Έκοβε ελιές από το περιβόλι της. Επήγα στο περιβόλι της, την περίμενα να τελειώσει, την έβαλα στο αυτοκίνητο, την πήγα στο σπίτι να ετοιμαστεί για να πάμε στο στούντιο να τραγουδήσει. Ήταν η πρώτη της επαφή. Βλέπουμε ένα στιγμιότυπο από εκπομπή του Ρικ. Να ακούσουμε έτσι λίγο. Πολύ σπουδαία είμαστε τώρα. Πολύ σπουδαία. Όταν δεν πρωτοπήρα λοιπόν στο στούντιο, 60 χρονών, μόλις κατέβηκε κάτω που μπήκε σε ένα χώρο που δεν είχε μπει ποτέ προηγουμένως, λαλή μου, άφηκα τα περβόλια μου, άφηκα τις ελιές μου και έφερες μου μικρόφωνα να αλλάξω τις δουλειές μου. Άλιστα. Ναι. Και όμως, δέστε τι τεράστια επιτυχία έγινε μετά τα 60 της. Έγινε η πιο αγαπημένη τραγουδίστρια του κυπριακού τραγουδιού σε όλον τον πλανήτη όπου έχει Κυπρέους. Μπορώ να σας πω ότι τα ξαδέρφια μου που είναι στο Λονδίνο άκουγαν τα τραγούδια της Σερεμίξ στα κλαμπς της Βρετανικής πρωτεύουσας. Και έλεγαν, μα αυτό είναι κυπριακό, είναι ελληνικό τραγούδι αυτό, είναι ελληνικά που λέει. Και τα περισσότερα, κάναμε 4 δισκογραφικές δουλειές μαζί. Τα περισσότερα τραγούδια είναι τραγούδια που πρώτη φορά έβγαινα στη δισκογραφία από το προσωπικό μου αρχείο, από τις καταγραφές που έκανα τα προηγούμενα χρόνια. Διότι από το 80 μέχρι το 2000, εκείνα τα 20 χρόνια, έκανα πολύ σημαντικές καταγραφές. Διότι εγνώρισα ανθρώπους που ήταν σε πολύ μεγάλη ηλικία, πάνω από 90, που σημαίνει είχα γεννηθεί τον προηγούμενο αιώνα και είχαν πολλά μες στο μυαλό τους. Άρα πρέπει να καταγραφούν αυτά τα πράγματα. Τα κατέγραψα πρώτα και μετά ξεκινήσαμε από τούτον το αρχείο που είχα. Εγώ το έκανα από μεράκι. Δεν ήξερα ότι μια ημέρα να μου φανεί τόσο χρήσιμο.
και βγήκαν στην δισκογραφία. Τι είναι το πιο σημαντικό, κλείνοντας έτσι σιγά σιγά, το οποίο βλέπετε στο κομμάτι της μουσικής παράδοσης στην Κύπρο, τι είναι εκείνο που θα πρέπει να γίνει, είτε από την πολιτεία, τα υπουργεία, τώρα θα γίνει και υφυπουργείο πολιτισμού, άρα ίσως να... Από την πολύ ναι. περισσότερα πράγματα. Από την πολιτεία μπορεί να γίνουν πολλά πράγματα, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει διάθεση να γίνουν. Δηλαδή, νομίζω ότι στην Κύπρο αναφέθηκαν όλα στην ιδιωτική πρωτοβουλία όσον αφορά και τις καταγραφές και την προώθηση του κυπριακού τραγουδιού. Γίνεται μια προσπάθεια, έχουν έρθει νέοι και παίρνουν τις κιτάλες σιγά σιγά, αλλά δεν ξέρω αν έχουν το ίδιο μεράκι που είχαμε εμείς, ας πούμε, οι παλαιότεροι. Εγώ πρέπει να σας πω, όταν γύρισα σχεδόν όλα τα χωριά της Κύπρου. Mm-hmm. Μέχρι το τελευταίο χωριό που είναι πριν τον Ακάμα, το Νιόχορκο, είναι πία. Mm-hmm. Για να βρω γέρου και κοτζάκαρες που ξέραν τραγούδια. Όταν έβρισκα έναν τραγούδι που δεν το ήξερα, που δεν το είχα ακούσει ποτέ προηγουμένως, γιατί είχα μελετήσει όλες τις συλλογές που υπάρχουν και αντιλαμβανόμουν ότι δεν ήταν καν ούτε στις συλλογές των μελετητών της παράδοσης. Όταν έβρισκα λοιπόν έναν τέτοιο τραγούδι, δεν μπορώ να σας πω τι ενθουσιασμό ένιωθα, δηλαδή τι εφορία ένιωθα ανακαλύπτοντας έναν νέο τραγούδι, παλιόν μεν, αλλά που δεν το είχα ξανακούσει. Και το σωστό είναι ότι το καταγράψατε και θα μείνει, γιατί αυτά τα τραγούδια μεταφερόταν από τη μια γενιά στην άλλη. Και από στόμα σε στόμα, οπότε είχαν και αλλοιώσεις, οπότε ναι. με την πείρα που έχεις, με την μελέτη που έχεις κάνει, μια και μιλούσαμε και για τη γνώση προηγουμένως, το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να βελτιώσω πολύ τις γνώσεις μου. Με όλες τις γνώσεις που είχα, έσκυβα πάνω από το τραγούδι για να το φτιάξω, τις ατέλειες του να τις... αλλάξω όσον αφορά στιχουργικά, ναι. γιατί έχω και την έφεση του στίχου, mm-hmm. και μετά να κάτσω για να δω αν πρέπει να μπει μια μουσική εισαγωγή που δεν υπήρχε, οι μουσικές απαντήσεις από τα μουσικά όργανα, οπότε θέλει πολλή δουλειά για να ολοκληρωθεί έναν τραγούδι. Σίγουρα. Και θα ευχηθώ κάθε επιτυχία σε αυτό που κάνετε και αγαπάτε και φαίνεται και παθιάζεστε με όλο αυτό και έχετε και εξαιρετικούς συνεργάτες για να έχετε μια ωραία πορεία. Ναι, επίσης. Νομίζω ότι όλοι οι συνεργάτες που είναι μαζί μου στην παραδοσιακή βραδιά, που είναι και συνεργάτες μου στις συναυλίες, mm-hmm. σύν κάποιους άλλους, είναι πέραν από πολύ καλή μουσική. Το κυριότερο όμως είναι ότι είναι καλοί συνεργάτες. Ακριβώς, σωστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Πέρασε πολύ γρήγορα η ώρα. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Πρώτα το ξανακανονίσουμε σύντομα. Όπως να είστε καλά. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ και σε εσάς, κυρίες και κύριοι. Μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα, από τις προσωπικότητες, καλό βράδυ και να προσέχετε. Γεια σας.